Και μετά μου λέτε εσείς ότι το επάγγελμα του παρουσιαστή σε gossip εκπομπή είναι εύκολο. Να σας δω εσάς πώς θα πασάρετε την επόμενη συνέντευξη. Πραγματικά. Για πες. Ανυπομονώ να την ακούσω γιατί έχω διαβάσει τους τίτλους και νομίζω ότι υπόσχεται πολλά. Θα σας πω μόνο ότι η πρωινή δήλωση. Η πρωινή ζώνη της τηλεόρασης έχει ένα επίπεδο αισθητικής. Απαρτίζεται από τρελές κατσίκες, κόμμα, θείου της κατσίκες, κόμμα, με άσπρα δόντια που θυμίζουν φοράδες. Κάντε όλοι έτσι. Εντάξει, εμείς είμαστε ένα τσικ λίγο πιο κίτρινοι. Εμείς είμαστε μουλάρι, δεν είμαστε φορά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι άλλο έχει να πει η αγαπημένη κατά τα άλλα Ισμήνη Καλέση, η οποία μας παραχώρησε μία συνέντευξη, πραγματικά πολύ ειλικρινή και πολύ ντόμπρα, σε βαθμό που θα προβληματιστούμε, γιατί εγώ έχω διαβάσει και πράγματα για τα οποία δεν συμφωνώ και θα τοποθετηθώ κιόλας. Όπως για παράδειγμα το ότι. Το γράφουμε και σε τίτλο. Οι γυναίκες σήμερα είναι άσχημες, ίδιες και ηλίθιες. Όχι. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να ακούσω τι άλλο μας λέει και σε τι πλαίσιο κάνει αυτές τις δηλώσεις και αμέσως μετά να τις σχολιάσουμε παρέα. Σας είχαν κάνει ποτέ πρόταση να ασχοληθείτε με την πολιτική? Μαμά μου, ναι, αλλά είπα όχι. Η πολιτική και η εξουσία γενικά φθήρει. Η μανούλα μου μου έλεγε εσύ επειδή μου δεν κάνεις για μάνα και μακριά από την πολιτική. Ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς πέθανε πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ένας πολύ άξιος ιδεολόγος. Ήταν αριστερός. Τότε ήταν ο ανταρτοπόλεμος. Δηλαδή ήσουν ή από εδώ ή από εκεί. Εκείνος ήταν στο βουνό. Όταν γύρισε στο βουνό δεν φτάνει που απελευθέρωσε τα φέρε. Γιατί τον λέγανε καπετάν Σκοτεινό. Ήταν ταγματάρχης. Και ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής. Ένας μεγάλος πατριώτης. Για να τον επιβραβεύσουν τον στείλανε 7 χρόνια εξορία. Στην Ελλάδα είμαστε. Γύρισε και ήταν. Εντάξει, φτωχός. Τα χρόνια μου ήταν φτωχά, αλλά δεν μου έλειψε τίποτα. Ο μπαμπάς σας ήθελε πολύ μορφωμένη. Όταν διαλέξατε να γίνετε ηθοποιός, τι είπε? Ήταν δημοκρατικός άνθρωπος. Δεν τόλμαγε να τα βάλει με μένα. Ήμασταν το ίδιοι χαρακτήρες. Ίδιοι χαρακτήρες ήμασταν τον πατερούλη μου. Καταρχάς τον έχασα 18 χρόνια μόλις παντρεύτηκα. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό ήμουν. Πρόλαβε να σας δει ως μοντέλο, αλλά όχι. Ως μοντέλο και ως ηθοποιό πρόλαβε. 18 ετών μόλις είχα βγει στο Λούνα Πάρκ. Για τον σύζυγό σας τι είπε που τον παντρευτήκατε? Τον λάτρεψε. Τον είχε αγαπήσει γιατί. Γιατί ο Σάκης, ο άντρας μου, από τότε μέχρι τώρα. Που είχαμε μια μεγάλη διαφορά γιατί εγώ ήμουν 15 στα 16, αυτός ήταν 29 στα 30. Στάθηκε δίπλα μου ένας βράχος. Παραμένει ένας βράχος. Δηλαδή χωρίς αυτόν καλά κρασιά. Και με τη δουλειά που έκανα, ούτε ξέρω. Ζήλευε ο σύζυγος που εσείς ήσασταν μια ηθοποιός, όμορφη. Το καμάρωνε. Το καμάρωνε. Ήταν πολύ σίγουρος και πολύ πονηρός για να το δείξει. Αλλά και πολύ σίγουρος γιατί τι καλύτερο θα βλέπα, τι καλύτερο θα βρίσκα. Υπάρχει άνθρωπος που να σε έχει πάνω από όλα, να σκέφτεται μόνο για σένα και εσύ να θες να τον αλλάξεις. Θα πρέπει να ήμουν ηλίθια, να πάρω τι. Κάποιον με πιο πολλά λεφτά. Καλά είμαι. Τι θα τα κάνω τα λεφτά, αφού 80 χρόνια θα ζήσουμε όλοι, 90, άντε. Εσείς είχατε πάντα μία φυσική ομορφιά. Οι άνθρωποι της γενιάς σας ξεχώριζαν με τη φυσική τους ομορφιά. Πώς σας φαίνονται οι άνθρωποι του σήμερα που επιτοπλίστων βλέπεις? Άσχημες. Άσχημες. Άσχημες, ίδιες και ηλίθιες. Να, μπορούσα να είμαι πιο ειλικρινής. Άσχημες, ίδιες και ηλίθιες. Είχα πάει κάποτε σε έναν πλαστικό γιατί τους έχω γνωρίσει όλους. Δεν έχω κάνει τίποτα. Θα κάνω στο μέλλον, δεν είμαι εναντίον. Θα κάνω όταν αισθανθώ εγώ. Και μου λέει, θα σε κάνω εγώ να με γνωρίζεσαι. Ρε, του λέω, έχεις τρελαθεί. Εγώ θέλω να γνωρίζομαι. Όχι να θα σου βάλω εδώ και θα σου βάλω και εδώ. Ωραία, του λέω, βάλε μου και εδώ. Και συμπληρώθηκε. Απορώ πραγματικά, γιατί στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης δεν μπορούμε να πούμε ότι ψυχαγωγούμε τον άλλον εάν του δίνουμε ένα επίπεδο αισθητικής, το οποίο απαρτίζεται από τρελές κατσίκες ντυμένες δεν ξέρω κι εγώ πώς και θίγω τις κατσίκες τώρα και άσπρα δόντια τα οποία θυμίζουν πραγματικά φοράδες. Δηλαδή το να είναι όλοι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2, εμένα προσωπικά μου σπάει τα νεύρα. Γιατί δεν σας βλέπουμε, υπάρχουν προτάσεις? Υπάρχουν ρόλοι, αλλά νομίζω ότι δεν πληρώνουν. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, άμα από τη δουλειά που κάνεις δεν μπορείς να ζεις, δεν υπάρχει λόγος, γιατί η δουλειά μου δεν είναι ψώνιο. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου επειδή έχω πάθος. Έχω πάθος, αλλά πρέπει να βγάζω λεφτά. Φύγατε ποτέ από παράσταση? Απαπαπαπα. Κάνατε υπομονή? Δεν, ποτέ. Δεν είναι επαγγελματικό. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σας? Όταν έχασα τη μαμά μου. Αβίαστα. Και το γάτο μου το Σωτήρι.
Γιατί Σωτήρης? Γιατί τον είχα σώσει. Τη μαμά τη χάσατε όταν ήσασταν μεγάλη όμως σε ηλικία. Ναι, ναι, αλλά δεν έχει σημασία, την ήθελα. Μέχρι τα 100. Ήταν 86,5, αλλά ήταν 86,5 με δερμάτινα παντελόνια. Και ανεβοκατέβαινε τις σκάλες, αφού έλεγε ο άντρας μου, πώς ανεβαίνει τόσο γρήγορα και εγώ δεν μπορώ. Ζούσατε μαζί, ναι, και η μαμά και ο σύζυγος. Από την αρχή, από την αρχή. Δεν την άφησα ποτέ. Γιατί μόλις παντρεύτηκα πέθανε ο μπαμπάς μου και μείναμε οι τρεις μας. Ποτέ. Πόσο δύσκολο ήταν να το ξεπεράσετε, γιατί έχετε ζήσει όλη τη ζωή μαζί της? Πολύ δύσκολο. Πήρα 2 χρόνια χάπια, πήγα 2 χρόνια στον ψυχίατρο. Ποια ήταν η πιο αρνητική κριτική που είχατε ακούσει? Μία ήταν που με ενόχλησε και το πήγα στα δικαστήρια. Και κερδίζω. Και με πληρώσανε. Και καλά να πάθουμε. Στο ξεκίνημά σας, ο κόσμος ήταν πιο διαχυτικός. Τι σας έλεγαν έξω? Τότε, το να είσαι ηθοποιός ήταν κάτι σαν ένα αστέρι που ανατέλει και λάμπει. Τώρα δεν είναι πια έτσι, γιατί έχουν θαμπώσει τα πάντα γύρω μας. Τότε θα μπορούσαν, ας πούμε, να ορμήσουν, να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν, να το έχουν κάνει. Κάποια στιγμή ήμουνα στην Κοζάνη, κάπου εκεί πέρα, ήταν 28 Οκτωβρίου και όρμησαν και εγώ έτυξα να φύγω, να μπω σε ένα ξενοδοχείο, μου πέσαν τα παπούτσια και το καπέλο και τα πήρανε. Είχατε ποτέ μονικό θαυμαστή? Είχα. Αλλά ήταν γλυκύτατη, δηλαδή δεν έβγαλε κανένας αλυσιδωτό πριόνι. Είχατε να σας ακολουθεί? Να με ακολουθεί με λουλούδια, να είναι κάτω από το σπίτι μου μονίμως, με βροχή, με ήλιο, με μία ανθοδέσμη, να περιμένει έξω από το θέατρο με μία ανθοδέσμη. Τα είχα αυτά. Ωραία ήταν, ωραία, ωραία. Εντάξει, η άποψή της για πολλά θέματα. Βασικά, μίλησε παντός επιστητού η κυρία Καλές, δηλαδή είπε τα πάντα. Το χειρότερο για μένα, όπως το άκουσα εγώ, ήταν αυτό που είπε για τις γυναίκες, ότι είναι όλες σήμερα άσχημες, ίδιες και ηλίθιες. Και εγώ απλά θα πω ότι όλες οι γυναίκες σήμερα είναι όμορφες, διαφορετικές και πανέξυπνες. Επειδή μου τώρα μια γυναίκα όμως. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Να το λέει αυτό για άλλες γυναίκες. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι εμείς οι γυναίκες πρέπει να υποστηρίζουμε η μία την άλλη. Και να σου πω κάτι, τι σημαίνει είναι όλες οι ίδιες και όλες? Δηλαδή το χαμόγελο είναι μια τάση της μόδας. Αυτό το πράγμα είναι τα τελευταία χρόνια που πάνε όλες, όντως ισχύει αυτό που λέει, πάνε όλες και κάνουν ελεύκανση γιατί θέλουν να έχουν ένα πιο αμερικάνικο χαμόγελο. Okay. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι γυναίκες είναι όλες ίδιες. Ούτε σημαίνει ότι οι γυναίκες, επειδή έχει κουραστεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι να χορεύουν αυτό το πράγμα. Κάτσε ρε εσύ, έχει και ειδήσεις από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Άμα θες, αλλάζεις κανάλι. Σωστό. Είναι άλλο τώρα. Όχι, λέει, είναι όλο ένα μέσα σε ένα καζάνι. Έχει βάλει όλα μαζί μέσα. Παιδιά, σε ένα λιβάδι, κανένα λουλούδι δεν είναι ίδιο με το άλλο. Μπορεί να το βλέπεις και να λες είναι γεμάτο μαργαρίτες, γεμάτο παπαρούνες, ας πούμε. Κανένα λουλούδι δεν είναι ίδιο με το άλλο. Όλα είναι διαφορετικά. Παιδιά, εγώ αυτό που κατάλαβα μέσα από την τοποθέτηση της κυρίας Καλέση είναι ότι αυτό που θέλει να καταδικάσει είναι η ανάγκη που παρουσιάζεται πολλές φορές σε εμάς τις γυναίκες να θέλουμε να κάνουμε ό,τι επιτάσσει μόδα, ίσως και από μια έτσι, φιλαρές και μια ανασφάλεια που μπορεί να έχουμε πάλι εμείς οι γυναίκες, και μια ανάγκη να θέλουμε να είμαστε πάντα όμορφες, πιο νεανικές και αποδεκτές. Αυτό είναι μια ανάγκη που εγώ την αναγνωρίζω στις γυναίκες. Λίγο πολύ όλοι την νιώθουμε. Ναι, και αυτό θεωρώ, όμως δεν σας καθιστά ηλίθιες. Το ξέρω, εκεί πάω να καταλήξω. Ότι θεωρώ ότι μέσα από αυτό ήθελα να επιστήσω ότι είναι κουτό το να νιώθουμε αυτή την ανασφάλεια και να καταφεύγουμε να παραμορφώνουμε πολλές φορές τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε δει και περιστατικά που πραγματικά η άλλη δεν αναγνωρίζεται. Και απλά θέλοντας να δώσει έμφαση σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτή τη σκέψη, στη φιλοσοφία της, νομίζω ότι ξέφυγε λιγάκι και στη διατύπωση χαρακτηρίζοντας ότι όλες οι γυναίκες είμαστε άσχημες, ίδιες και ηλίθιες. Δεν είμαστε ούτε άσχημες, ούτε ίδιες, ούτε ηλίθιες. Καμία. Οποιαδήποτε γυναίκα έχει το δικαίωμα στην επιλογή να κάνει ό,τι θέλει στον εαυτό της, ό,τι θέλει στο σώμα της και στο πρόσωπό της. Αυτό δεν την κάνει ούτε χαζή, ούτε άσχημη, ούτε ηλίθεια. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεσή της. Καλά, τώρα είναι ο αφορισμός. Ποια ήταν η πρόθεσή της, όντως δεν την ξέρουμε. Απλά είναι αφοριστικό αυτό που πάει να πει ο Θανάσης τώρα. Δηλαδή, όλο και το ισοπεδωτικό και όλο μέσα σε ένα τσουβάλιο και όλες οι γυναίκες είναι έτσι. Παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή, ούτε καν να εκφράζεσαι δεν πρέπει. Και γιατί λέτε συνέχεια ότι το 2022 δεν μπορούμε να λέμε αυτό, δεν μπορούμε να λέμε εκείνο, δεν μπορούμε να λέμε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ακριβώς. Και σκέψου το λέει αυτό μια γυναίκα η οποία είναι ωραία. Η οποία συστήθηκε στο κοινό ως μια πολύ ωραία γυναίκα. Άλλο να πεις ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πρότυπο, αυτό που ανέφερες, ότι
πρέπει να είμαστε ωραίοι, πρέπει να είμαστε fit, πρέπει να... Okay, αυτό άλλο το καταλαβαίνω. Αυτό. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο το να γενικεύεις, να αφορίζεις και να δημιουργείς... Να ισοπεδώνεις μια... γενικότερα έτσι. Όλο το γυναικείο φύλο, ειδικά όταν είσαι γυναίκα. Κοίταξε, εδώ είναι το ένα κομμάτι το γυναικείο φύλο και το άλλο κομμάτι όλοι οι παρουσιαστές από τις 8 μέχρι τις 2. Γιατί έβαλε και ώρες η κυρία Καλέση. Δηλαδή από τις 8, αυτή που είναι πριν τις 8 τη γλιτώσανε, αυτή μετά τις 2 τη γλιτώσανε. 8 με 2 είστε όλες κατσίκες και φοράδες. Ναι, αλλά μας εμπιστεύτηκε και μας μίλησε, οπότε εγώ την αγαπώ. Μήπως δεν κατάλαβε τι ώρα παίζουμε. Γιατί το επίπεδο είναι χαμηλό. Μήπως νόμιζε ότι έχει μείνει στα μεσάνυχτα και τη είπε, σα παίρνω από την κυρία Μελέτη. Επειδή να σα πω κάτι, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα πάντως που κάθε φορά ακούμε κάτι. Έχω κουραστεί να βλέπω κουτσομπολίστηκε αυτά. Έχω κουραστεί να βλέπω. Μα το κοντρόλ, μα τι το έχει πάνω στο τραπέζι, άλλαξε το. Δηλαδή θέλει να δει κάτι σοβαρό, βάλε κάτι σοβαρό, α πούμε, ειδήσει παράδειγμα. Θέλει να χαλαρώσει, να είσαι χαρούμενο, να βάζει μια εκπομπή πιο ανάλαφρη. Έχει δίκιο σε αυτό. Απλά αυτό που λέει, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο που λέει η κυρία Καλέση, ότι όλοι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι είναι τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Ειδικά σε αυτή την περίοδο οι εκπομπέ δεν είναι τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Δηλαδή κατηγορούμαστε επειδή δεν κάνουμε αυτό. Έτσι. Και εσείς τι τσιμπάτε, μωρέ. Αυτό ήθελα τι να πω στη Φλόριντα. Αισθάνεστε ότι περνάμε καλά. Νιώθουμε ότι και εμείς ερχόμαστε εδώ, δουλεύουμε εμένα, αλλά περνάμε και τρεις ώρες όμορφα που λέμε τα νέα μας μεταξύ μας. Εγώ δεν έχω καμία. Έχετε τη μίγα, μοιάζεστε. Εγώ δεν έχω καμία τύψη, καμία ενοχή και κανέναν ενδιασμό στο ότι παρουσιάζω μια εκπομπή η οποία χαρακτηρίζεται lifestyle gossip. Καθόλου δεν με νοιάζει και καθόλου δεν με κάνει να νιωθάσει. Δεν είναι infotainment. Είμαστε, θεωρώ, αξιοπρεπέστατοι. Δεν έχουμε θίξει ποτέ κανέναν. Δεν έχουμε κάνει τίποτα με ενοχή και με φόβο. Αυτό. Αλλά οι κυρίες μήνυμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Για την εκπομπή που δώσατε. Για την συνέντευξη που δώσατε στα μεσάνυχτα. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε με Γιώργο Παπαγεωργίου. Έλα, τον ξέρετε, τον αγαπάτε.